Ραρίτη! Άφησέ με μόνη! Το βλέπεις πόσο πληγωμένη και απογοητευμένη και θλιμμένη είμαι, ε! Μα σου έφερα κάτι! Δεν είναι κι άλλο κουτί παγωτό ή κάποια ιδέα για να φτιάξω κάτι για τη γιορτή? Τότε δεν ενδιαφέρομαι! Είναι μαγικό! Σπάικ, το εκτιμώ πολύ, αλλά έχω ήδη μαγεία. Όχι όμως το είδος που θα σε βοηθήσει να φτιάξεις κάτι για τη γιορτή. Ενώ αυτό μπορεί. Υποθέτω αξίζει να το δοκιμάσω. Από το μυαλό στον έξω κόσμο, κάθε σκέψη και μια πράξη. Σημάκρατα το βιβλίο και ο κόσμος όλος με μιας θα αλλάξει. Κάθε τι ωραίο θα μπορείς να δημιουργείς. Μα μόνο σαν μπορέσεις να πεις την αλήθεια, παντοτινά θα ελευθερωθείς. Έπιασε! Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να μάθουμε. Δες! Σκέφτηκα να γίνει αυτό το βιβλίο πιο όμορφο και έγινε! Πω, Σπάικ! Ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω, μα εσύ σαν αληθινός φίλος ήρθες και με βοήθησες! Έλα, πρέπει να βρούμε το μαριονοπαίχτη, ώστε να του φτιάξω το καλύτερο κουκλοθέατρο που φαντάστηκε ποτέ του! Ή, μήπως να πω που φαντάστηκα ποτέ εγώ! Α, Δεσποινής Ράριτη, ήρθατε για την παράσταση, υποθέτω. Ίσως προσέξατε ότι ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, επειδή αποτύχατε να μου φτιάξετε τη δική μου σκηνή. Ω, γιατί εγώ πιστεύω πως το καινούριο που σας έφτιαξα θα είναι περισσότερο του γούστου σας. Είναι όντως θαυμάσιο και υποθέτω δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ω, ωραία! Αυτό μπορεί να μετακινηθεί κιόλας. Μπόλικος χώρος για τις μαριονέτες. Δεν ξέρω πως καταφέρετε να κάνετε κάτι τόσο εξαίσιο σε τόσο λίγο χρόνο, αλλά πραγματικά ξεπεράσατε τον εαυτό σας. Αλήθεια, πως καταφέρατε να το φτιάξετε σε τόσο λίγο χρόνο? Ουσιαστικά χρησιμοποιείς... Μια σχεδιάστρια δεν αποκαλύπτει τα μυστικά της. Σε ευχαριστώ και πάλι που είσαι τόσο καλός φίλος και που μου βρήκες αυτό το βιβλίο. Ευχαρίστησή μου. Τώρα, ας το επιστρέψουμε αφού τελείωσε η γιορτή. Ω, ναι, φυσικά. Έκανα την καλλιτεχνική μου συνεισφορά όπως ήθελα, οπότε δεν το χρειάζομαι. Από την άλλη, λέω να το κρατήσω λιγάκι ακόμα. Δεν σε πειράζει, σωστά? Φυσικά και όχι. Τα λέμε αύριο. Τι είναι? Για λίγες ώρες ακόμα το πήρε. Πού είναι το κακό? Ραρίτη! Σπάικ, πόσο χαίρομαι που ήρθες! Είσαι εντάξει? Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Αυτό το βιβλίο είναι απίθανο. Και έμεινα ξύπνια όλη νύχτα και δημιουργούσα συνέχεια. Ολοκλήρωσα τις κολεξιόν για τις επόμενες 15 σεζόν. Μετά σκέφτηκα, γιατί να σταματήσω εκεί? Ο Σπάικ, πάντα πίστευα πως το Ponyville χρειαζόταν κάποιες βελτιώσεις και με αυτό το βιβλίο μπορώ να το καταφέρω πανεύκολα. Θα με υποστηρίξεις με το να μου αφήσεις λίγο ακόμα το βιβλίο, σωστά? Με μεγάλη μου χαρά.